Καλημέρα. Την πορτοκαλάδα, παρακαλώ. Πάρε. Πάρτε από 2-3, είναι πολλά. Εντάξει, πάρτε 2 για να μην παίρνουμε ένα και γυρνάει πάλι. Έλα, πάρε. Έλα, σπάρτε. Καλά, λες και θα... Πάρε 2. Η αυγουλωθήκη. Πάρε 2, ρε. Έλα, σπάρτε. Βούλο στο μόνο. Για μίλα καλύτερα. Πάψτε, πάψτε τώρα. Τι παθαίνεις, ρε φίλε. Πάρε και πάρε. Θέλετε κι άλλα. Πάρε, δεν σου είπα βούλωστο, εσύ βούλωστο. Άιντε, μπράβο. Ρε. Ψωμάκια. Έλα, εντάξει, άστα εκεί, θα πάρω. Θα το βάλω, πάρτε, ψωμάκια. Δεν έχεις τρόπο. Ναι, εγώ. Ναι, όταν λες βούλωστο. Έλα, γόρι μου. Έλα, ρε. Ανεχόμαστε. Εμείς ανεχόμαστε σένα και τέσσερις, αν το έχεις καταλάβει. Το πρωί στο πρωινό, ο Γιάννης, κάποια στιγμή είχαμε ένα διαπληκτισμό γιατί μου μίλησε άσχημα και μου είπε κιόλας ότι αρκετά σε έχω ανεχτεί. Και εκεί εγώ προφανώς από μέσα μου γέλασα, πέθανα στα γέλια. Γιατί όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος πως και εγώ και όλη η ομάδα τον έχουμε ανεχτεί όλο αυτόν τον καιρό για πολλά θέματα που έχει. Απλά ξέρει πάρα πολύ καλά να τα κρύβει, γιατί ήταν από πριν διάσημος και ξέρει πάρα πολύ καλά να χειρίζεται την εικόνα του. Τώρα που τέλειωσε 24 ώρες, μπορώ να σκεφτώ πως και ο Γιάννης μπορεί να γίνεται λίγο πιο εαυτός του, να χαλάρωσε λίγο αφού σου λέει τώρα με ψήφισαν αυτοί που με ψήφισαν. Μου τις ώρες έχει κάνει και ηθοποιός, οπότε ξέρει να υποδοθεί καλά το ρόλο του. Από το Γιάννη πιστεύω δεν έχουμε δει το 100% του πραγματικού του εαυτού, γιατί ξέρει να το χειριστεί πάρα πολύ καλά και πιστεύω το κρατάει πολύ καλά μέσα του. Παιδιά, θα συνεχίσουμε τη ζωή μας τώρα. Λοιπόν, το ψωμάκι θα το βάλω εδώ στο πλάι. Λοιπόν, έλα, πορτοκαλάδα. Δοκιμάστε. Εγώ, δώσε από εκεί. Άντε ρε παιδιά, καλή όρεξη. Με τον Κώστα και τον Μάριο είμαστε άνθρωποι με έντονο χαρακτήρα και πολλές φορές κονταριζόμαστε. Ίσως η ύπαρξη του καφέ στο πρωινό, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, να μας έκανε έτσι πιο νευρικούς. Επίσης η επιστροφή στην πραγματικότητα είναι λίγο απότομη, οπότε όταν ξυπνάς το πρωί και πρέπει να φύγεις από ένα τόσο όμορφο μέρος, μπορεί να σου φταίνε διάφορα.